Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και την έρευνά μας για το φασισμό στην καθημερινότητα των πολιτών κατά την επταετία. Και φυσικά τα ρουσφέτια της Χούντας, που κατά τα άλλα παρίστανε ότι ασκούσε τίμια και χρηστή διοίκηση. Οι χουντικοί από την πρώτη στιγμή τριπλασίασαν το μισθό του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Δηλαδή αύξησαν γενναία το μισθό τους. Διόρισαν τους συγγενείς τους και έδωσαν καλές εργολαβίες του δημοσίου σε δικά τους πρόσωπα. Ο Παπαδόπουλος άλλαξε τον νόμο περί διαζυγίων για λίγες ώρες, προκειμένου να χωρίσει, και χρησιμοποίησε με χυδαίο τρόπο την νομοθεσία για να αποκαταστήσει την τότε φίλη του. Διόρισε όλα του τα αδέλφια σε καλές θέσεις στο δημόσιο και παρουσίαζε συνέχεια έργα τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, ήταν η Εγνατία Οδός και οι επενδύσεις από το εξωτερικό που δεν έφτασαν ποτέ στη χώρα μας. Το πρώτο όμως που έκαναν οι πραξικοπηματίες ήταν να βολέψουν τα δικά τους παιδιά. Η αξιοκρατία της Χούντας ήταν μόνο κατά φαντασία. Στις 9 Μαΐου του 1967 οι συνταγματάρχες αποφασίζουν να κάνουν άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Από εκεί φύγανε πολλοί. Εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν ήσαν επιθυμητοί, δεν ήσαν αρεστοί στη δημοκρατία, απολύθηκαν. Οι δικαστικοί, οι στρατιωτικοί, τα σώματα ασφαλείας ήταν τα πρώτα που εκαθαρίστηκαν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, αμέσως μετά, λειτουργήσαν οι επιτροπές κατά νομαρχία για τους δημοσίους υπαλλήλους και απέγιαν πολύ κόσμο. Εμένα μόλις ήρθε η δικτατορία, επειδή είχα συνδικαλιστεί σαν έκτακτος από το 62 μέχρι το 67, με διώξαν το Μάιο του 67. Ένας από αυτούς που διώξαν, δεν είμαι μόνος. Μετά το πογκρόμ, οι αξιωματικοί της Χούντας καθησυχάζουν τους πολίτες. Η αναστολή της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων δεν πρέπει να ανησυχεί τους νομιμόφρονας και τους ευσυνειδίτους δημοσίους υπαλλήλους. Εκείνοι οι οποίοι ή μπορούν να ανησυχούν είναι οι μη νομιμόφρονες. Σε αυτό το κλίμα τρομοκρατίας έχασαν τη δουλειά τους και άνθρωποι λόγω αντιζηλίας των συναδέλφων τους. Πήγαινα εγώ και έλεγα δεν χωνεύω τον κείμενο. Και πηγαίνω και λέω στον συνταγματάρχη που είναι επίτροπο του Υπουργείου, Γενικό Γραμματέα, ότι αυτό ήταν στον εμφύλιο. Ο εμφύλιο ήταν πρόσφατη έννοια τότε. Στον εμφύλιο ήταν στο χωριό του γνωστό κομμουνιστή κτλ. Η δικτατορία δεν καθόταν να εξεψηρίσει, τον έδιωχνε. Αυτά γίνανε. Μόλις έφυγαν οι ύποπτοι δημόσιοι υπάλληλοι, η Χούντα βόλεψε τους δικούς της. Στα υψηλά αξιώματα μπήκαν απόστρατοι ώστε να έχουν και δεύτερο μισθό. Μόλις ο Παπαδόπουλος έκατσε στην καρέκλα του αυτόκλητου Σωτήρα, προσπάθησε να προσεγγίσει ξένους επιχειρηματίες για να επενδύσουν στην Ελλάδα με σκοπό να υπάρξει ανάπτυξη του τόπου. Για δημόσιες σχέσεις καλούσε κυρίως Αμερικανούς. Δεν είχε συμπληρωθεί καν μήνας από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, όταν η Χούντα υπέγραψε την πρώτη μεγάλη και πολύ αμαρτωλή, είναι αλήθεια, σύμβαση. Ήταν μια σύμβαση με την Αμερικανική εταιρεία Λίτων. Η Λίτων ανέλαβε να φέρει επενδύσεις ύψους 840 εκατομμυρίων δολαρίων για 12 χρόνια, όλο αυτό σε ένα χρονικό διάστημα 12 ετίας. Το ελληνικό δημόσιο της έδωσε μια προκαταβολή που ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο δολάρια και ανέλαβε ορισμένες υποχρεώσεις να καλύψει όσα έξοδα είχε η Λίτων για το αναπτυξιακό έργο που θα αναλάμβανε. Υποτίθεται ότι η Λίτων θα έφερνε ένα πολλαπλάσιο κεφαλαίων από ό,τι είχε επενδυθεί μέχρι τότε στην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό δεν ολοκληρώθηκε, κατέρευσε. Το ομολόγησαν και οι ίδιοι άνθρωποι της. Δεν έκαναν τίποτα, παρουσίαζαν έξοδα και έπαιρναν χρήματα επί αυτών των εξόδων. Το είπε κάποια στιγμή και ο εκπρόσωπός της στην Αθήνα, ο Ρόμπερτ Άλαν. Είπε, είναι πολύ λογικό να έχουμε πολύ μεγάλο κέρδος, γιατί στην πραγματικότητα δεν επενδύουμε εμείς. Στην πραγματικότητα αποζημιωνόμαστε για επενδύσεις τις οποίες δεν κάνουμε. Τον Οκτώβριο του 1969 η Χούντα αναγκάστηκε να λύσει τη σύμβαση και οι μελέτες έμειναν ξεχασμένες σε κάποιο σιρτάρι. Παρόλα αυτά η Χούντα ακολούθησε τη γνωστή προπαγανδιστική τακτική που η ίδια καταδίκαζε. Διαφήμιζε ανύπαρκτα έργα.
Εγώ, ας πούμε, κάποια στιγμή καταμέτρησα πάνω από 100 αναγγελίες για τις οποίες δεν βρήκα συνέχεια. Ας πούμε, θα γινόταν ένα μεγάλο εργοστάσιο που θα κατασκεύαζε αυτοκίνητα Peugeot. Δεν έγινε ποτέ. Ένα νέο μεγάλο έργο υποδομής εθεμελιώθη η παρουσία εκπροσώπων της κυβερνήσεως και άλλων επισήμων. Πρόκειται περί του πρώτου τμήματος της Εγνατίας Οδού ή την περιοχή Νησέλη της Αλεξανδρίας. Η Εγνατία Οδός αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Ευρωπαϊκής Υπήρου, η δε προϋπολογιστής αδαπάνη κατασκευής του έργου ανέρχεται εις το ποσό των 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Τελικά το ελληνικό δημόσιο έδωσε 38 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο δρόμος δεν ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, οι συνταγματάρχες με πρωτεργάτη τον Πατακό παρουσίαζαν μια μαγική εικόνα διαρκούς ανάπτυξης και εγγενείων. Για τη Χούντα υπάρχει ο μύθος ότι έκανε δρόμους. Συνέχισε την πολιτική του Παπάγου και του Καραμαλή της διάνοιξης δρόμων στην επαρχία με τη Μόμα. Ένας ακόμα μύθος είναι ότι πήγαν ρεύμα στα χωριά, ενώ η ηλεκτροδότηση ήταν δρομολογημένο πρόγραμμα της περίοδου Καραμανλή. Γιγαντώθηκε αυτό το πράγμα στη διάρκεια του 1960 με 70. Όλη η Ήπεθρος απόκτησε ρεύμα, δεν απόκτησε διότι το έδωσε η δικτατορία. Το οικονομικό θαύμα ήταν απλά μια μαγική εικόνα. Η οικονομία ζούσε και ανέπνεε με τα εμβάσματα από το εξωτερικό. Όταν σε μια μικρή κοινωνία οι μετανάστες που έχουν φύγει προηγουμένως στέλνουν χρήματα στο χωριό, το χωριό γίνεται πλουσιότερο και δεν υπάρχει λόγος να φύγουν κι άλλοι για να πάνε στο εξωτερικό, ας πούμε, στην Γερμανία. Οι συνταγματάρχες παρουσιάζονταν ως άνθρωποι του λαού που πάνω απ' όλα έβαζαν την τιμιότητα. Ήταν όμως έτσι. Προτού καλά-καλά προλάβουν να ζεστάνουν τις καρέκλες των αξιωμάτων που κατέλαβαν, οι συνταγματάρχες φρόντισαν να ανεβάσουν τους μισθούς τους, ή μάλλον να ανεβάσουν τους μισθούς που αντιστοιχούσαν στα αξιώματα που οι ίδιοι πλέον είχαν καταλάβει. Δηλαδή, ο πρωθυπουργικός μισθός που ήταν 600 δραχμές, σχεδόν διπλασιάστηκε, πήγε 45.000. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να πούμε πως εκείνη την εποχή ο μέσος μισθός ενός εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα ήταν 3.500-4.000. Οι άνθρωποι της Χούντας κατέλαβαν χαριστικά αξιώματα και στη συνέχεια ανταμείφθηκαν πλουσιοπάροχα και κυρίως νομιμοφανώς. Για πρώτη φορά τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου πήραν αμοιβή και για τα εκτός έδρας. Επίσης θεσπίστηκαν τότε και τα ημερήσια εκτός έδρας, 1.000 δραχμές για τον Πρωθυπουργό και 850 δραχμές για υπουργούς και υφυπουργούς. Καθόλου άσχημα. Εκτός από τους στρατιωτικούς, κυβερνητικές θέσεις κατέλαβαν πολλά συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των συνταγματαρχών. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος φρόντισε να βολέψει σε υψηλές θέσεις όλα τα αδέλφια του. Ο Κώστας Παπαδόπουλος ήταν αξιωματικός. Έφτασε ως τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Έγινε και αυτός, πήρε θέσεις αρκετές, αλλά αυτός έμεινε στην ιστορία σαν λαθροκυνηγός. Κάποτε, τον καιρό της Χούντας, το 1971 νομίζω, συνελήφθη επ' αυτοφόρο στο Κυλκής σε μια περιοχή όπου ήταν προστατευμένη για να πω θυράματα, να κυνηγάει παιδινές πέρδικες και λαγούς με τον αδερφό του μετέπειτα πρωθυπουργού του Ανδρουτσόπουλου, τον Βασίλη τον Ανδρουτσόπουλο, τον δικηγόρο, και συνελήφθη από τον τότε πρόεδρο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης. Ο Παπαδόπουλος έκανε τον ένα αδελφό του, τον Κωνσταντίνο Στρατικό Ακόλουθο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προεδρίας, Περιφερειακό Διοικητή Αττικής και Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Πολυσχηδής προσωπικότητα προφανώς. Ο άλλος αδελφός του, ο Χαράλαμπος, από απλός δημόσιος υπάλληλος, διορίστηκε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Έμεινε γνωστός ως ο Μπομφιλέ ή Φιλετοφάγος.
ο οποίος ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ανέβηκε πολύ γρήγορα στις ιεραρχίες και έφτασε ως και Γενικός Γραμματέας την εποχή του Πολυτεχνείου του Υπουργείου. Ο Φιλετοφάγος ήταν ένας αδελφός του Παπαδόπουλου που πήγαινε κάθε βράδυ και έτρωγε φιλέτα σε ταβέρνες. Ο Φιλετοφάγος λοιπόν, αδελφός του Παπαδόπουλου, είναι χαρακτηριστικό, αν θέλετε, πρόσωπο, φιγούρα μιας εποχής που οι Έλληνες άρχισαν να τρώνε κρέας. Ο δικτάτορας έμενε σε βίλα στο Λαγονίσι, που του είχε παραχωρήσει ο Ωνάσης. Ο Παπαδόπουλος έμεινε εκεί έναντι ενός αστείου συμβολικού, επί της ουσίας αστείου ενοικίου. Εκεί υπάρχει και ένα καλαμπούρι. Ο Σάκης ο Ωνάσης ερχόταν στην Ελλάδα και ήθελε να μείνει στο Λαγονίσι, έπεσε συναγερμός που θα πάει ο Παπαδόπουλος και η Δέσποινα για τις μέρες που θέλει να μείνει ο Ωνάσης. Και καμιά φορά ο Ωνάσης, τελευταία στιγμή, έλεγε «Άλλαξα γνώμη, δεν θα μείνω στο σπίτι. Φτού πίσω». Ο Παπαδόπουλος ήταν υπέρ της νομιμότητας. Όταν όμως οι νόμοι δεν τον βόλευαν, τους άλλαζε. Το 1970, με φωτογραφικό διάταγμα μιας χρήσης, ο δικτάτορας πήρε διαζύγιο από την προηγούμενη σύζυγό του προκειμένου να επισημοποιήσει το δεσμό που είχε με τη γραμματέα της ΚΙΠ, Δέσποινα Γάσπαρη. Ένα βράδυ κάνει ένα νόμο ο οποίος προέβλεπε ότι αν κάποιος αποδείξει ότι 7 χρόνια ήταν σε διάσταση με τη γυναίκα του, διότι τόσα ήταν εκείνος, σε διάσταση με τη γυναίκα του, το διαζύγιο εκδίδεται αυτομάτως. Εξεμεταλλεύει τον νόμο αυτόν για τον εαυτό του και ενδεχομένως και για κάποιους άλλους και ήταν θνησιγενής ο νόμος. Δεν συνεχίστηκε για τους άλλους. Ο Παπαδόπουλος, πιστός στο δόγμα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, δεν ήθελε να διευκολύνει τα διαζύγια. Γι' αυτό μόλις χώρισε, κατήργησε τον νόμο. Κάποιοι που πήραν χαμπάρι ότι βγήκε επιτέλους το αυτόματο διαζύγιο, έτσι το λέγαμε τότε, πήγαν να εκμεταλλευτούν, που ήταν χρόνια δεσμευμένοι. Δυστυχώς είχε αποσυρθεί. Ίσχυσε μόνο για τη Δέσποινα και τον Γιώργο. Με τα πολιτευτικά, η Δέσποινα Παπαδοπούλου ήταν το πρώτο πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος των συνταγματαρχών, στην οποία ασκήθηκε δίωξη και λογοδότησε για παράνομη μισθοδοσία και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Ο Στυλιανός Πατακός, εκτός από τη δημόσια προσωπική του εικόνα, φρόντισε και για την κόρη του, η οποία παντρεύτηκε το 1968. Στο γαμπρό και στον αδελφό του συζύγου της ανατέθηκαν έργα πολλών εκατομμυρίων δραχμών μέσω του Δήμου Αθηναίων, όπως τα γκαράζ της οδού Λιωσίων και της πλατείας Κλαθμόνος και το πνευματικό κέντρο του Δήμου. Το Στέλιο Πατακό, όπως είναι γνωστό, τον ενθουσίαζαν οι κατασκευές. Το ξέρουμε και από την ψύχωση που είχε με το Μυστρή. Αποφάσισε λοιπόν να αναθέσει στο γαμπρό του, τον Αντρέα Μεϊντάση, διάφορες επικερδείς δουλίτσες με το Δήμο Αθηναίων. Μιλάμε για κατασκευή υπόγειου γκαρά στην Κλαθμόνος, τεχνικές μελέτες κτλ. Πρακτικά πράγματα δηλαδή και πολύ χρήμα. Πλούτησε αυτός φτώχεινο Δήμος Αθηναίων. Γιατί κατά κανόνα τα περισσότερα έργα που πήρε, τα πήρε από το Δήμο Αθηναίων. Ο Νικόλαος Μακαρέζος, ως υπουργός συντονισμού της χουντικής κυβέρνησης, τοποθέτησε σε υπουργικές θέσεις τον κουνιάδο του, που ήταν καθηγητής σε σχολείο. Διόρισε τον κουνιάδο του, τον Αλέξανδρο Μαθαίου, υπουργό Γεωργίας και αργότερα Βόρειας Ελλάδας. Προκομμένο παιδί κι αυτός. Στην εποχή του ξεκινήσανε να ακούγονται πολλές ιστορίες του Υπουργείου Εμπορίου και σε ό,τι αφορά στον αγροτικό τομέα, μέσω των αγροτικών συνεταιρισμών, πολλά λεφτά μοιράστηκαν σε μεταλλούς. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, κ. Λαδάς, έσυρε των χωρών μαζί με την ηγεσία του σώματος. Το κέφι δε υπήρξε αναδιάπτωτον και το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα ενεθουσίασε. Την ίδια τακτική ακολούθησε και ο πρωταγωνιστής του σκανδάλου των θαλασσοδανείων, Ιωάννης Λαδάς. Ο συνταγματάρχης με τα καθαρά χέρια και ο διαβόητος διοικητής της ΕΑΤ ΕΣΑ ως υπουργός βόλεψε δύο ξαδέλφια του. Τον έναν ως στρατηγό και διοικητή της ΑΣΔΕΝ, τον άλλον στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το γεγονός ότι οι οικογένειες των δικτατόρων και των μελών του λεγόμενου Επαναστατικού Συμβουλίου δεν είχαν κανένα πρόβλημα ανεργίας, ότι έπαιρναν
δάνεια παχυλότατα για να ανοίξουν επιχειρήσεις τις οποίες άνοιγαν και δεν άνοιγαν, τότε στη συνέχεια οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, οι φίλοι τους δεν είχαν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό τι λέει? Λεφτά και θέσεις στις κυβερνήσεις της Χούντας χάριζαν όμως και οι φίλοι του καθεστώτος. Παράδειγμα, ο Παύλος Τοτόμης, που αρχικά διετέλεσε υπουργός δημόσιας τάξης και στη συνέχεια πρόεδρος της ΕΤΒΑ. Και μοίρασε αφιδώς τα εκατομμύρια, μάλλον δισεκατομμύρια της εποχής, σε πάρα πολλούς ανθρώπους, κατ' επιλογή πάντα της ιεραρχίας της Χούντας. Ο επωνομαζόμενος και ο Σταρζάν, πριν υπουργοποιηθεί, υπήρξε ανώτερος υπάλληλος σε επιχειρήσεις του Ελληνοαμερικανού τον Πάπας, που στήριζε το καθεστώς. Ο Τοτόμης κατηγορήθηκε για πλήθος παράνομων δανείων από την ΕΤΒΑ και καταδικάστηκε με περισσότερα από 10 χρόνια φυλάκισης. Μέσω της τράπεζας επίσης χάριζε αφιδώς χρήματα στην ΕΣΑ και σε χουντικούς στρατιωτικούς και πολιτικούς. Ένας από αυτούς που επωφελήθηκαν ήταν και ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, αδελφός του δικτάτορα. Οι εφημερίδες εποχής υπολογίζουν ότι από την ΕΤΒΑ σπαταλήθηκαν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές. Το οικονομικό θαύμα της Χούντας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια προπαγανδιστική τακτική. Απλά εκμεταλλεύτηκαν τα προγράμματα που είχαν ξεκινήσει από τις δημοκρατικές κυβερνήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ίσως λίγοι γνωρίζετε ότι το καθεστώς των Απριλιανών βάφτισε αντιστασιακούς τους ταγματασφαλίτες που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς κατακτητές και έτσι τους μοίρασε συντάξεις. Έκανε τον περίφημο νόμο περί ευθύνης υπουργών για να εξασφαλίσει την ατιμωρησία των χουντικών υπουργών και για να βολέψει τους ανώτατους αξιωματικούς. Μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα έφτασε να έχει κατά αναλογία πληθυσμού πιο πολλούς απόστρατους στρατηγούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι πραξικοπηματίες εκτός από τους συγγενείς τους μοίρασαν χρήματα και γαλόνια στους εν ενεργεία στρατιωτικούς που στήριζαν το καθεστώς. Ξαφνικά η χώρα γέμισε με στρατηγούς, ναυάρχους και πτέραρχους εν καιρό ειρήνης. Αυξήσανε την οροφή των ανωτάτων αξιωματικών και σε αριθμό και σε βαθμό. Φτάσαμε στην Ελλάδα να έχουμε εμείς εν ενεργεία σήμερα τόσους στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους όσους δεν έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να έχουμε απόστρατους μόνο ναυάρχους και στρατηγούς και πτεράρχους. Σας εντυπωσιάζει αυτό? Πολλοί αξιωματικοί που αποστρατεύτηκαν διορίστηκαν εκπρόσωποι του καθεστώτος σε κρατικές θέσεις, ιδρύματα, μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις, συλλόγους, σωματεία και αλλού, εξασφαλίζοντας ένα καλό μισθό παράλληλα με τη σύνταξή τους. Πραγματικά υπάρχει συντεχνιακή, αν θέλετε, πολιτική και σε αυτό υλικό επίπεδο. Πήραν αυξήσεις κτλ. Όλα αυτά. Τους διορίστηκαν οι απόστρατοι αξιωματικοί σε θέσεις, έγιναν διοικητές οργανισμών κτλ. Δηλαδή, τακτοποιήθηκαν οι αξιωματικοί και εν ενεργεία και οι απόστρατοι. Έγιναν πολλοί από αυτούς πρωθυπουργοί, υπουργοί, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι αναβάθμιση οικονομική. Αλλά κυρίως κοινωνικά αναβαθμίστηκαν. Η δικτατορία, προκειμένου να ασκήσει τον έλεγχο επί του δημόσιου τομέα, τοποθέτησε σε διάφορους τομείς, σε όλους τους τομείς, και από ένα δικό της πρόσωπο, που ήταν συνήθως, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν απόστρατοι αξιωματικοί. Αυτοί όλοι πήραν τον τίτλο του Επιτρόπου της Διοικήσεως. Διορίστηκαν δήμαρχοι, κατηργήθησαν όλοι οι υπάρχοντες και διορίστηκαν δήμαρχοι της επιλογής τους. Και από εκεί και πέρα λειτουργούσαν πλέον σαν μίνι δικτάτορες. Οι συνταγματάρχες προσπάθησαν να δώσουν πολιτικό χαρακτήρα στο χουντικό καθεστώς. Έβγαλαν τις στολές, φόρεσαν κουστούμια και με λευκά κολάρα πλέον προσάρμοσαν στα μέτρα τους τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Στο τέλος Δεκεμβρίου του 1970, οι εθνοσωτήρες αποφάσισαν να κάνουν ένα δώρο, πρωτοχρονιάτικο ίσως, στον εαυτό τους. Να θεσμοθετήσουν την ατιμωρησία τους για να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους. Νομοθέτησαν λοιπόν κάτι, πως κανείς υπουργός ή υφυπουργός του καθεστώτος δεν θα μπορούσε να διωχθεί παρά μόνο αν οι συνάδελφοί του συμφωνούσαν να διωχθεί. Η ευθύνη υπουργών υπήρχε με τα ελαφρυντικά. Πάντα.
και αυτόν τον βελτίωσαν, ώστε να μην μπορούν να καθίσουν στους καμπί. Γι' αυτό χρειάστηκε και ειδική συντακτική πράξη μετά τη μεταπολίτευση για να δικαστούν. Οι χουντικοί που φώναζαν για δικαιοσύνη φρόντισαν επιμελώς και για την παραγραφή των αδικημάτων από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι κατάπτυστος ο νόμος αυτός για πολλούς λόγους, δεν έχει σημασία τώρα. Αυτοί όμως κάνανε και ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι οτιδήποτε και αν συμβεί από εγκλήματα ή οτιδήποτε άλλο υπουργών, ως την ημέρα που θα υπάρξει βουλή, αν δεν κάνω λάθος, είναι παραγεγραμμένο. Η επανάσταση που υποστήριζε ότι έβαλε τάξη στα οικονομικά της χώρας φρόντισε ώστε οι δικοί της άνθρωποι με ελάχιστη υπουργική θητεία να συνταξιοδοτούνται από τον ελληνικό λαό. Αρκούσε αυτό, τρεις μήνες οποιαδήποτε εργασία να έκανες ως υπουργός, πλέον ήσουν συνταξιοδοτούμενος και παχυλότατα. Οι συντάξεις και οι δικές τους και ως στρατιωτικοί καταρχήν κατάγαν τις συντάξεις των στρατιωτικών. Απλώς παίρνανε και δεύτερη σύνταξη ως διατελέσαντες υπουργοί. Αυτό ίσχυε για τους κοινοβουλευτικούς αφού κάνανε τουλάχιστον δύο πλήρες τετραετίες. Αυτή μία μέρα, δέκα μέρες, ένα μήνα, τρεις μήνες παίρνανε το επίδομα του συνταξιούχου και του πολιτικού. Οι άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς κατακτητές βαφτίστηκαν αντιστασιακοί και έλαβαν ηθικά και οικονομικά προνόμια. Ο τρόπος με τον οποίο ήταν διατυπωμένο το κείμενο επέτρεπε σε οποιονδήποτε είχε, ας πούμε, ανάμιξη με ένοπλα σώματα να πάρει σύνταξη, αποκλείοντας αυτούς που ήταν στο ΕΑΜ. Στον Ελλάς, αφού μιλάω για ένοπλα σώματα. Συνεπώς, οι άνδρες των ταγμάτων ασφαλείας ήταν μέσα σε αυτήν την ρύθμιση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα ρουσφέτια, το πελατειακό σύστημα, αλλά και ο φασισμός που η Χούντα επέβαλε στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Αυτά τα βρώμικα χέρια του καθεστώτος κάποιοι στις μέρες μας αποσιωπούν για να δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις. Όποιος νομίζει ότι σε εκείνη την περίοδο όλα ήταν ήσυχα και καλά για τους πολίτες, απλά δεν την έζησε ή δεν διάβασε ποτέ την αλήθεια.